Στα τέλη Απριλίου αναμένεται να γίνει η προκήρυξη του νέου προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον, το οποίο προγραμματίζεται να επιδοτήσει 40.000 νοικοκυριά για επενδύσεις εξοικονόμηση ενέργειας στις οικίες τους. Αυτά που ξέρουμε για την ώρα είναι ότι το πρόγραμμα θα αφορά χαμηλά εισοδηματικές ομάδες, όπως περίπου είχε γίνει και με το προηγούμενο, χωρίς όμως να έχουμε ούτε συγκεκριμένα κριτήρια, ούτε συγκεκριμένα ποσοστά για το ύψος των επιδοτήσεων. Αυτό που σίγουρα ξέρουμε είναι ότι για να προχωρήσει η δεύτερη φάση του Εξοικονομώ, θα πρέπει η χώρα επί συνόλου να προχωρήσει σε μια αναμόρφωση του ΚΕΝΑΚ, έτσι όπως υπάρχει τώρα στην νομοθεσία, και επομένως να αλλάξει το καθεστώς με το οποίο γίνονται οι ενεργειακές μελέτες και οι ενεργειακές επιθεωρήσεις. Πληρώνω εμείς και μετά καθυστερούμε να τα πάρουμε. Γιατί να γίνεται αυτό? Δηλαδή, ξέρω κάποιο φίλο που περιμένει 2 χρόνια να πάρει τα χρήματά του. Όποιος έχει την οικονομική άνεση να αντέξει το ό,τι περισσεύει από την επιδότηση, είναι. Όποιος δεν έχει τη δυνατότητα, πώς θα το κάνει? Πιο συγκεκριμένα, το 70% της κοινοτικής επιδότησης θα μπορεί να δοθεί μαζί με άτοκο δάνειο για δαπάνες εργασιών ύψους 25.000 ευρώ. Πρόκειται για νοικοκυριά με οικογενειακό εισόδημα 50.000 ευρώ. Μέχρι να τα πάρεις, μέχρι να αυτά θα πεθάνουμε εμείς. Όχι, αυτά είναι παραπίπεδα. Δεν είναι... Να βαθμίσετε ενεργειακά. Τίποτα, τώρα δεν υπάρχει σάγιο ούτε για αναβάθμιση ούτε για τίποτα. Παράλληλα από την υλοποίηση του προγράμματος, θα υποστηριχθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους συνδεόμενους με την οικοδομική δραστηριότητα και στους 3 τομείς της οικονομικής ζωής, όπως τη μεταποίηση, το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Ελπίζουμε ότι μέσα από μια διαβούλευση που θα γίνει με φορείς οι οποίοι έχουν τη γνώση του θέματος, δηλαδή όπως είναι το ΤΕΑ, θα βρούμε μια διαδικασία η οποία να το καθιστά αυτό λίγο πιο ευέλικτο, λίγο πιο γρήγορο. Και αν μπορέσουμε το κομμάτι των τραπεζών να προχωράει με πιο γρήγορους ρυθμούς. Πάντως, σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να διευκρινιστούν. Δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση και εμείς ό,τι εξελίξεις μάθαμε για το πρόγραμμα το μάθαμε από την ίδια πηγή που το μάθατε κι εσείς. Πάντως, αξίζει να αναφερθεί πως το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον δεν θα είναι υποχρεωτική δανειοδότηση από τράπεζες. Με αυτόν τον τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο τα ίδια κεφάλαια σε συνδυασμό με την επιχορήγηση, προκειμένου να συμπληρώσουν τον προϋπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν αλλαγές κουφωμάτων, καυστήρα και θερμομόνωσης. Εύκολα παίρνεις, αλλά δύσκολα δίνεις. Το κάνατε? Όχι. Γιατί? Τώρα με Τσίπρα? Όχι. Πάντως, η πληροφόρηση που υπάρχει είναι ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην απλοποίηση διαδικασιών και στη μέγιστη δυνατή διαφάνεια. Έτσι, η διαδικασία της αίτησης θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και με αυτόν τον τρόπο σημειώνουν ότι διασφαλίζεται και η παρακολούθηση της πορείας των αιτήσεων από όλους τους εμπλεκόμενους συμπεριλαμβανομένων των πολιτών.